θέλουμε και εμείς από τη μεριά μας να ευχαριστήσουμε τις κυρίες Όλγα Κιζερίδη και η Γιούλη Γιοβρή, τον κύριο Αθανάσιο Σκόδρα, την κυρία Τσιτσάν και τον κύριο Μαντέλο για την βοήθεια και την καλή συνεργασία που μας οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα. Όσο πιστεύουμε, έζημα, των όσων έως τώρα ακούσαμε, ο Δήμος Φασάρων αποφάσισε την αναγόρευση του Παναγιώτη Κιζερίδη σε επίτιμο δημότη της πόλης. Καλώ το βήμα τον Δήμαρχο Φασάρων, κύριο Άρη Καραχάλιο, για να ηγηθεί τη σχετική τελετή. Δήμαρχε. Επικεφαλής των διπλωματικών πολιτιστικών
μέλος των Ιταλικών πρεσβειών στο Όσλο, το Παρίσι, το Τελαβίβ, το Στρασβούργο, το Άμστερντο και τη Χάγη, τις Βρυξέλλες και τέλος την Αθήνα. Επίσης, δύσκολα ένας άνθρωπος είχε τη χαρά να εγγεφθεί τόσες τιμητικές διακρίσεις, καθότι είναι τακτικό μέλος της εταιρείας Τεσσάλα στην Αθήνα, τακτικό μέλος της Ακαδημίας της Συγκόλτη στη Ρώμη, τακτικό μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσό στην Αθήνα. Το αποτεχνικό βραβείο έχει λάβει από το Κορέλι Ναζαρένο για το βιβλίο στα Κίτια Ρώμη του 1958. Το φέρνουμε για την βιβλιοθήκη μας, σε ένα δίδακο, κάποιος σε δύο. Διεθνές βραβείο Περσεφόνη σαν κριτικός τέχνης στην Ιταλία του 1992, τιμητικές πλακέτες των πόλεων της Ιερουσαλήμ το 1985 και του Στρασβούργου το 1989, υπότες αξιωματικός του αρχαίου τάγματος του Παναγίου Τάφου Ιερουσαλήμ το 1983, αλλά και του αρχαίου τάγματος του Αγίου Τάφου Ιερουσαλήμ το 1985, υπότιτλος αξιωματικός του τάγματος της αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Ρώμη το 1987, υπότιτλος αξιωματικός του τάγματος του θέματος των κάτω χωρών στη Χάγη το 1991, υπότιτλος αξιωματικός του τάγματος του θέματος του παιδιού στις Βρυξέλλες το 1998, ταξιάρχης του τάγματος της αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Ρώμη το 1991, χρυσός σταυρός του τάγματος του Φίνικος από την Ελλάδα, την Αθήνα το 2001. Θα έχει ενδιαφέρον σε μια διάλεξη να μας πείτε τελικά τι είναι κάθε ένα από αυτά. Προσωπικά εγώ πλήρως. Πιστεύω και οι περισσότεροι. Οι μόνοι. Πέραν αυτών, ο τιμόμενος Παναγιώτης Κυζερίδης εξέδωσε πλήθος μελετών και άρθρων για την θεολογία, τη φιλοσοφία, την αρχαιολογία και την τέχνη, αλλά και μεταφράσεις κλασικών έργων. Τέλος, αύριο, από τον ίδιο, στο Πολυνέρι θα εξαγγελθεί η δημιουργία ιδρύματος με σκοπούς και όρους που ο ίδιος θα περιγράψει. Ενώ το συγκρότημα οικοδομημάτων, όπως προηγούμενα εκτέθηκε από την αρχιτέκτονα, θα αποτελέσει την έδρα αυτού του ιδρύματος με σκοπό την προάσπιση και την προώθηση του πολιτισμού και των τεχνών στον τόπο μας. Οπότε με αυτά τα αριστομία λεφτέντα, κυρίες και κύριοι, ο τιμόμενος Παναγιώτης Κυζερίδης είναι αναμφίβολα μια ξεχωριστή προσωπικότητα με ασυνήθιστη πορεία ζωής. Ένας άνθρωπος που ξεπερνά τον μέσο όρο. Ένας άνθρωπος που έζησε τη ζωή του μέσα στην αριστεία. Αλλά και ένας σύγχρονος ευεργέτης που δίνει έμπρακτα νόημα και περιεχόμενο στην έννοια της ευθύνης του ατόμου απέναντι στην κοινωνία. Που τόσο ανάγκη έχουμε. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει η γενέθλια γη του είναι να υποκριθεί καθολικά με σεβασμό μπροστά του. Ο ίδιος γνώρισε στη ζωή του πάρα πολλές τιμές, κατέκτησε υψηλούς τόπους. Για μας, το μέσο άνθρωπο, φαντάζομαι αδιανόητη. Τιμήθηκε όμως από αρχηγούς κρατών, διεθνείς οργανισμούς, κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, έχερε της φιλίας και εκτιμήσεως σπουδαίων προσωπικών. Διεθνούς ενδέλειες, αλλά τώρα πλέον είναι και η ώρα του τόπου του. Είναι η ώρα, η γη που τον γέννησε και τον ανέφλεψε έστω για δύο δεκαετίες αρχικές, εδώ που αισθάνθηκε την πρώτη αίσθηση της διεκδίκησης ανώτερων κατακτήσεων, έφτασε η ώρα, τόσο τόπος, να υποκριθεί στην ξεχωριστή του αξία και να το αποδώσει την ύψιστη τιμή της πόλης, να εκτρώσει την ηθική υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο τον άνδρα και έστω και αργά να διαψεύσει την ελληνική παροιμιώδη φράση του δις προφήτης στον τόπο του. Προλάβει. Πρώτα κάποιες δεκαετίες που έρχονται. Αισθανόμαστε υπερήφανοι για εσάς, κύριε Κυζερίδη, και ευτυχείς που έχουμε τη δυνατότητα δημοσίως και επισήμως να σας εκφράσουμε τον θαυμασμό μας καθολικά για την πορεία της ζωής σας και τα επιτεύγματά σας, αλλά και για την επιλογή σας να προσφέρετε στο γενέθλιο τόπο σας ένα πνευματικό ίδρυμα που αισιοδοξούμε ότι θα φέρει ένα καινούργιο αέρα στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Εξάλλου, όπως πλέον σας είναι γνωστό, για την παρούσα δημοτική αρχή
αλλά και για μένα προσωπικά, η στόχευση των πολιτισμών είναι συνειδητή πολιτική επιλογή, καθημερινή, έμπρακτη έγνοια και προτείνω. Και είναι ιδιαίτερα τιμητικό που επί των ημερών μας γίνεται αυτή η όλη διαδικασία εκδήλωση. Να θυμίσω ότι αύριο σε πανηγυρική τελετή στον τόπο του Πολυνερίου ο Δήμος μας θα δώσει το όνομα του Παναγιώτη Χρυσοδίτη στην κεντρική οδό του χωριού και επί του παρόντος θα σας αναγορεύσουμε κατόπιν ομόθυμες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επίτιμο Δημότη του Τιού Κασάλη. Παρακαλώ, ανέβηκε το Δήμο. Thank you.
Πήγα λοιπόν και μέσα στη μεγάλη αίθουσα, 20 φορές ως λίστησης, ήταν ένα απλανό, ένα σκοτεινός πίνακας που έγραφε «Η γνωσιολογία του Πιζερίδη». Mm-hmm. Και λέει «Να γνωρίζεις ότι ξέρεις αυτό που ξέρεις και να γνωρίζεις ότι δεν ξέρεις αυτό που δεν ξέρεις, αυτή είναι η αληθινή γνώση και σοφία». Σε αυτό κειμένο άρχισαν οι συζητήσεις και άρχισαν οι παραξηγήσεις και οι εξηγήσεις που εγώ ούτε καν το σκεφτόμουν. Τότε είπα στο φίλο μου το δημοσιογράφο, κάνε γνωστή την παρουσία μου και θα ήθελα να μιλήσω. Και έτσι έγινε. Μου υποδεχτήκανε με ένα μεγάλο χειροκρότημα και τότε τους είπα, αυτή η υπαρξιστική τοποθέτηση της γνωσιολογίας μπορεί να είναι καλή και για τους χριστιανούς και για τους άνθρωπους. Γιατί και οι μεν και οι δε θεωρούσαν ότι εγώ ήμουν ή άθεος ή δεν ήμουν πολύ χριστιανός. Εγώ τους είπα, κάντε λάθος. Και για τους δύο είναι καλή. Γιατί η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι η γνώση είναι δυνατή με μελέτη και έρευνα που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αυτογνωσία και την τάση του να ενωθεί με τον Θεό. Ερεύνα και πίστευε. Ή να αναζητήσει τη γνώση χωρίς τέλος που οδηγεί στη συνεχή και χωρίς σκοπό έρευνα για τη γνώση και μόνο. Όμως σήμερα δεν θα σας αναπτύξω το φιλοσοφικό σύστημα, αλλά με χαρά και συγκίνηση θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μίλησαν για το κονάκι και για μένα σε αυτή την όμορφη συγκέντρωση που θέλησε ο Δήμαρχος και με τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένη προσκεκριμένη, εξαιρετική συγγενής και φίλη. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και σας εύχομαι απεριόριστη ευτυχία. Καλώς σας βράδυ. Κλείνοντας, να πω ότι σας προσκαλούμε όλους σε μία συναυλία Flaut και Chan, θα ακολουθήσω το προάβλιο χώρο του μυστικού, από τον κύριο Ιορδάνη Σουτιάδη, την κυρία Ζάμπαλου, τον Γέννη Αγγελική Ζάμπαλου και την νεαρά Ευαγγελία Πελεκούδα. Η άρχεια θα είναι 10-15 λεπτά.